Τέιντα στο ημίχρονο έβαλε τις φωνές. Ξάκουσε όλο το κολυμπητήριο. Κάτι πήγε να γίνει, αλλά τελικά η διαγωνία δεν κατάφερε. Δεν συνηθίζω να φωνάζω τα παιχνίδια. Δεν είναι αυτό το στήριγμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή το άγχος των παιχνιδιών των Ολυμπιακών. Γιατί έχει παραγίνει. Δεν παίζουμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Ειδικά στην επίθεση αυτό φαίνεται καθαρά και στα κρίσιμα σημεία και στην τελική ενέργεια που έχουμε. Ότι έχουμε υπερβολικό άγχος και αυτό το κλίμα το γενικότερο που επικράτησε σε αυτούς τους τελικούς Ολυμπιακούς είναι το φαβορί, ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα, όλα αυτά μπορεί να επηρέασε. Νομίζω ότι γενικά όταν υπάρχουν κάποιοι τελικοί μπροστά, το να δημιουργείται ένα κλίμα συμπάθειας ή αντιπάθειας για μια ομάδα, δηλαδή ναι, το ξέρουμε ότι έχουμε τα προβλήματα, συμπαραστεκόμαστε, τα πάμε στα παιδιά κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό παίζει ρόλο στους τελικούς. Η τελική είναι τελική. Ο Ολυμπιακός έχει μια δυναμική σαν ομάδα, πήγε στο Final Four, πάλεψε για τα παιχνίδια, δεν έχει άγχος για κάτι. Νομίζω ότι η τελική είναι παιχνίδια τα οποία μετράει η ψυχολογία και από εκεί πέρα ξεκινάμε όλοι το μηδέν. Έτσι και τα αγωνιστικά και το αγωνιστικό. Εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι σήμερα. Πιστεύεις ότι περισσότερο το είχασαι βουλιαγμένοι το ήμασταν εκεί που το γύρισαμε το παιχνίδι και ήμασταν και λίγο άδικες σε μία δύο ενέργειες που κάναμε. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι γενικά στην περιφέρεια δεχτήκαμε πάρα πολύ σκληρά μαρκρίσματα και πολύ δύσκολα κερδίζαμε το φάουλ. Γιατί στον Ολυμπιακό που ανέμενε τα κέρδισε το φάουλ, χωρίς να θέλω να πω ότι άδικα κέρδισε, δίκαια κέρδισε, ήταν καλύτερο στην επίθεση γενικά. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον μέχρι τη μέση του παιχνιδιού τα μαρκρίσματα που δεχόμαστε στην περιφέρεια, ειδικά συγκεκριμένες παιχτρίες, ήταν περισσότερες αποβολές. Δηλαδή εκεί περίμενα λίγο διαιτησία να. Τώρα η σειρά πάει στον Πειραιά, να μην πίσω ο Πειραιά. Πώς πρέπει να το διαχειριστεί το παιχνίδι, ψυχολογικά. Δεν νομίζω ότι οι κοπέλες είναι έμπειρες, έχουν παίξει τελικούς Ευρώπης, Ελλάδας. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα. Πρέπει απλά να βελτιωθούμε στην τελική μας ενέργεια, να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα στο ένας με έναν. Και να πάμε να παλέψουμε το παιχνίδι στον Πειραιά, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι τρεις νίκες ούτε τίποτα. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακό κάθε χρόνο να το γυρίζει 3-0. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει μια δυναμική σαν ομάδα και παίζει χωρίς άγχος. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα μετράει. Πρέπει να παίξουμε καλά. Εάν παίξουμε καλά, θα κερδίσουμε. Αν δεν παίξουμε καλά, θα χάσουμε και αυτό το παιχνίδι και το πρωτάθλημα. Με στεναχωρεί πολύ ότι δεν έχουμε στο ξάλαμα τις δυνατότητές μας. Τώρα προβληματίζομαι και εγώ, προβληματίζονται και οι παίχτες. Νομίζω ότι θα αντιδράσουν σωστά. Μέχρι στιγμής έχουν αντιδράσει πολύ σωστά στις δύσκολες στιγμές. Και νομίζω ότι και σε αυτή τη στιγμή που δεν είναι τόσο δύσκολη η προσπάθεια που έχουμε εδώ, θα αντιδράσουμε ωριμότερα και θα φανούμε πιο καλές το Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ.